Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Αγία Ρουμέλη, ξέρετε, είναι μια περιοχή ή μάλλον είναι από τις περιοχές όπου το καλοκαίρι, κατά διάρκεια της θερινής περίοδου, τα βλέμματα στρέφονται πάνω σε αυτή την περιοχή, στρέφονται πάνω σε αυτές τις περιοχές. Και μόλις ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος, στο προσκήνιο έρχονται προβλήματα, παραλήψεις, ολιγορίες. Θέλω να πάμε στον κύριο Γιάννη Τζατζημάκη, είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας Αγίας Ρουμέλης. Τα είχαμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Ο κύριος Τζατζημάκης χτυπάει καμπανάκι κινδύνου και λέει πρέπει να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις και σε αναβάθμιση υποδομών, καθώς θα έχουμε προβλήματα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Είμαστε καλά. Ξέρετε, μία καθημερινότητα, ομαλή χωρίς προβλήματα μέχρι 31 Δεκάτου, μέχρι σήμερα, αλλά από αύριο, από την επόμενη εβδομάδα, ξεκινούν τα προβλήματα. Και έχουμε και αυτή την τραγωδία στην Αγία Φωτιά, οπότε θα πρέπει να δούμε και άλλες περιοχές, όπως η Αγία Ρουμέλη. Η Αγία Ρουμέλη, στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης, η πρόσβαση είναι ανύπαρκτη. Σωστά, κύριε Τζατζημάκη? Ακριβώς έτσι. Για πείτε μας λίγο. Ανύπαρκτη. Ναι, η περιοχή δεν έχει πρόσβαση με δρόμο και το χειμώνα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Αγία Ρουμέλη. Ξέρετε, οι κάτοικοι που μένουν εκεί το χειμώνα είμαστε ήρωες, όποιοι μένουν. Οι άλλοι δεν μπορούμε να μείνουμε γιατί δεν μπορούν να πας όποτε θες στο σπίτι σου, ούτε να φύγεις. Δεν έχουμε ένα λιμάνι, τόσα χρόνια πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα? Ξέρετε, έχουμε και ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχουμε ζήσει και ζούμε και το φαινόμενο των κατολιστήσεων εκεί στην περιοχή. Τα σημαντικότερα προβλήματα, ποια είναι κατά τη διάρκεια του χειμώνα? Το πρώτο πρόβλημα ξεκινάει και πολύ σοβαρό, ότι δεν υπάρχει πρόσβαση, ναι, με δρόμο. Δηλαδή ένα αγροτικό δρόμο να μπορεί να πάει να φύγει σε μια έκτακτη ανάγκη. Αλλά και ένα λιμάνι. Αυτά τα δύο έργα τα έχει πολύ ανάγκη η περιοχή μας. Αυτά τα δύο έργα, ένα λιμάνι αξιόπιστο, όπως είναι στη χώρα Σφακίων, να μπορούν να μπουν τα πλοία της Ανενδίκ μέσα, σκάφη και διάφορα. Και με τον δρόμο, τον αγροτικό. Ένα αγροτικό δρόμο θα κάνει μεγάλο καλό στην περιοχή. Κύριε Τζατζημάκη, έχετε χτυπήσει την πόρτα των εμπλεκόμενων φορέων? Έχετε μία ατζέντα με αιτήματα. Μέχρι και σήμερα τα αιτήματα αυτά, οι απαντήσεις ποιες είναι? Δεν υπάρχει καμιά απάντηση. Έχουμε έρθει σε επαφή με φορείς. Θυμάστε όταν είχατε ξαναβγάλει για το ίδιο θέμα. Δεν υπάρχει καμιά απάντηση. Δεν υπάρχει δηλαδή πώς. Για να αποκτήσει η Αγία Ρουμέλη κάποτε ένα δρόμο δασικό πυροπροστασία, να το χρησιμοποιούμε σε ώρα ανάγκης, όπως και ένα λιμάνι. Μεγάλο παράπονο από το χειμώνα. Οι μόνιμοι κάτοικοι, κύριε Τζατζημάκη, πώς είναι? Καμιά εικοσαριά είμαστε, αλλά δεν μπορούν. Άμα υπήρχε πρόσβαση, θα έχει πολύ ζωή το χωριό το χειμώνα. Και θα μπορούσαμε να πάρουμε την περιουσία, τις περιουσίες μας. Είναι θέμα επιβίωσης ένα τέτοιο έργο. Σε περίπτωση που υπάρξει ένα πρόβλημα υγείας, ένα θέμα υγείας, ενός κατοίκου, ενός μόνιμου κατοίκου της περιοχής, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τίποτα, θα πεθάνει. Όπως σας το λέω, θέτω έτσι απλά. Άμα έχει κακοκαιρία και δεν μπορεί να φύγει, θα πεθάνει. Ελικόπτερο για να σηκωθεί τώρα πια πρέπει να είναι. Τι να σας πω, δεν σηκώνεται πολλά. Να πεις ότι θα έρθει ένα ελικόπτερο να πάρει ένα ασθενή. Πολύ δύσκολο αν δεν έχει διάγνωση από γιατρό. Καταλάβατε. Λοιπόν, η περιοχή μου μας στεναχωρεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον την πολιτεία τόσα χρόνια. Δεν έχει γίνει ένα αξιόλογο έργο στην περιοχή μου. Εγώ τώρα είμαι 38 χρονών. Το μόνο έργο που θυμάμαι να μπορούμε να το πούμε ότι ήταν αξιόλογο ήταν το 1987 που ήρθε το ρεύμα το ηλεκτρικό από τα Χανιά. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει τίποτα προς το όφελος της περιοχής. Να βάθμιση. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τζατζημάκη. Εντάξει. Ναι. Είναι αμαρτία γιατί το καλοκαίρι περνάει τόσο κόσμο στην περιοχή μου. Πώς πήγε η τουριστική κίνηση, πώς πήγε φέτος? Ο τουρισμός πώς πολύ πήγε? Πολύ καλά. Το φαράκι της Σαμαρίας θέλει να επισκεφτήκανε τουλάχιστον 170.000 κόσμος. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, το βλέμμα στραμμένο το καλοκαίρι σε περιοχές της Κρήτης, μεταξύ αυτών και η Αγία Ρουμέλη.
Κερδισμένοι όλοι. Και το κράτος και η πολιτεία. Και το χειμώνα τι γίνεται, αφήνουμε 20 οικογένειες, 20 ανθρώπους χωρίς πρόσβαση στο έλεος του Θεού. Αυτό μας λέει ο κύριος Τζατζημάκης. Λοιπόν, άνω τελεία θα βάλουμε, κύριε Τζατζημάκη. Το παρακολουθούμε το θέμα, το βγάλαμε και φέτος και πέρυσι, το βγάζουμε και φέτος. Θα δώσουμε και συνέχεια. Να είστε καλά.